Κύριε Δραγασάκη, 10 λεπτά και βλέπουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προηγούμενους ομιλητές να κάνω διάφορα σχόλια για την πολιτική της κυβέρνησης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα είναι μαζί με το λαό, μαζί με τους αγρότες. Δεν είμαστε απέναντι στους αγρότες. Πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι λογικά, είναι δίκαια. Και η κυβέρνηση αυτή θα ήθελε πολύ να μπορεί να τα ικανοποιήσει. Αλλά η ιστορία είναι πρόσφατη και γνωστή. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική απογειώμενη από την πραγματικότητα. Εμείς δεν εγκαταλείψαμε τους στόχους μας. Υποχρεωθήκαμε να τους επαναιεραρχήσουμε από ανάγκη. Και αυτό το κατάλαβε ο λαός, γι' αυτό και ψήφισε ξανά τις δυνάμεις τις δικές μας να είναι εδώ κυβέρνηση. Εμείς δεν θα σταματήσουμε λοιπόν να προσβλέπουμε στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν δυνατή την ικανοποίηση ακριβώς αυτών των στόχων και αυτών των ετοιμάτων αγροτών και όλου του λαού. Και καλούμε και τώρα και όλες τις αριστερές δυνάμεις, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ακόμα και δυνάμεις οι οποίες σαν να μην κατανοούν ποια είναι σήμερα η κυρίαρχη σύγκρουση στην κοινωνία, δυνάμεις που συκοφαντούν, φτάνουν να συκοφαντούν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τους καλούμε να σκεφτούν τι κρίνεται σήμερα στην κοινωνία, ποιος είναι απέναντι σε ποιον, να δουν ότι έχει αρχίσει μια σύγκρουση ανάμεσα στις κατεστημένες δυνάμεις και τις δυνάμεις που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και να πάρουν τη θέση που πρέπει να πάρουν. Εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να καλούμε σε συστράτευση, σε στόχους κοινούς. Κατανοούμε ότι υπάρχουν θέματα που υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν αντιθέσεις, δεν τους ζητούμε να συμμεριστούν τη δική μας ευθύνη, όμως νομίζω ότι δεν πρέπει με τη στάση τους να επιτρέψουν σε δυνάμεις αντιλαϊκές να κάνουν, να περάσουν το σχέδιο τους. Σε ό,τι αφορά το θέμα, θα ήθελα και ο λόγος κυρίως που ήθελα να μιλήσω, ήθελα και να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η διαδικασία της επίλυσης των δανείων και η διαδικασία της μείωσης ανεργίας και της αύξησης απασχόλησης είναι τρεις αλληλένδετες, αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες. Και αν αυτό κατανοηθεί, νομίζω μπορούν να απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί και από την κυρία Κανέλη πριν, γιατί τόσα λεφτά για τις τράπεζες, γιατί μηδενίστηκε σήμερα η αξία των τραπεζών κλπ. Μόνο αν η ανακεφαλαιοποίηση ή μόνο όταν η ανακεφαλαιοποίηση, όπως αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει, συνδυαστεί με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και μια πολιτική ανάκαμψη απασχόλησης, μόνο τότε η ανακεφαλαιοποίηση θα κριθεί ως επιτυχής. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια, σημαίνει ότι δεσμεύονται πόροι των τραπεζών, τρώγονται κεφάλαια των τραπεζών και όσο τα κόκκινα δάνεια συσσωρεύονται αντί να επιλύονται, διαρκώς απαιτούνται νέα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό ακριβώς έγινε ως τώρα και αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε στο μέλλον. Και ακριβώς γι' αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους δανειολήπτες, αφορά όλη την κοινωνία, όλους μας. Κλειδί δηλαδή για τις εξελίξεις είναι η ανακεφαλαιοποίηση σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, σε συνδυασμό με μια πολιτική ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης. Γιατί χρειάζεται λοιπόν η νέα ανακεφαλαιοποίηση που συζητούμε σήμερα? Πρώτον, διότι στις προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις δεν αντιμετωπίστηκαν τα κόκκινα δάνεια. Και δεύτερον, διότι δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα στη λειτουργία των τραπεζών. Αυτό είναι η άποψη όχι μόνο η δική μας, αλλά να μου επιτραπεί να πω και η επικρατούσα επιστημονική άποψη για όσους ασχολούνται με το θέμα και θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής μεταξύ των πολλών μία μελέτη του καθηγητή του κυρίου Αυγουλέα που έγινε για λογαριασμό του ΕΛΙΑΜΕΠ και προσπαθεί ακριβώς να δει όλο αυτό το πρόβλημα των τραπεζών πως φτάσαμε εδώ. Για τον ίδιο λόγο μηδενίστηκαν και οι αξίες των μετοχών πολλές φορές, όχι μόνο τώρα. Και βλέπουμε εδώ να έχουν χάσει τεράστια ποσά και εκείνοι που είχαν επενδύσει στις τράπεζες με την προηγούμενη κεφαλαιοποίηση. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι, και το θετικό, είναι ότι παρόλα αυτά πολλοί από τους παλιούς επενδυτές ξένους επανεπενδύουν στις τράπεζες σήμερα. Γιατί?
αφού έχασαν τα λεφτά τους. Ο λόγος είναι διότι σήμερα θεωρούν ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυτό που ήδη είπα, μετά την ανακεφαλαιοποίηση να προχωρήσουμε σε μια αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Και στο ερώτημα γιατί ο λαός να εμπιστευτεί αυτή την κυβέρνηση, ότι δεν θα χάσει ξανά τα λεφτά του, διότι έχει δίκιο, όχι μόνο 40 δις που είπε η κυρία Κανέλη, περισσότερο έχουν ξοδευτεί και χαθεί. Η ελπίδα είναι, και είναι και στόχος προς κατάκτηση αυτός, αυτή τη φορά να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και σε ό,τι άλλο χρειάζεται για την ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης. Τι έγινε ως τώρα και γιατί αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό, το οποίο πιστεύω από αντιπολιτευτική πρόθεση ορισμένη δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Αυτό που έγινε ως τώρα βεβαίως επέτρεψε σε έναν κόσμο να μην χάσει το σπίτι του, και αυτό είναι θετικό. Αλλά εκείνο που προστατεύτηκε ως τώρα ήταν κυρίως η απραξία. Εκείνο που προστατεύτηκε ως τώρα ήταν μια λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, το οποίο δεν είχε κίνητρα ούτε πίεση να αντιμετωπίσει το θέμα των κόκκινων δανείων. Το ανακύκλωνε, συσσωρευόταν. Το δεύτερο που προστατεύτηκε ως τώρα ήταν μια λειτουργία των τραπεζών που επέτρεψαν να υπάρξουν πελατειακά δίκτυα, πελατειακές σχέσεις, χαριστικά δάνεια. Τα δάνεια προς τα κόμματα είναι ενδεικτικό θέμα και δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει να συζητείτε. Τα δάνεια προς ορισμένες επιχειρήσεις γνωστές είναι επίσης άλλο παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές, δυστυχώς θα πω εγώ, χρειάστηκε να γίνουν και αντικείμενο δικαστικής έρευνας. Επομένως, αυτό το οποίο υπήρξε ως τώρα ήταν μια διαδικασία, ένα υπαρκτό πρόβλημα να γιγαντωθεί, να γίνει μια ορολογιακή βόμβα, ενώ τα κόκκινα δάνεια στην ολότητά τους, που αν τώρα δεν το αντιμετωπίσουμε και αφήσουμε να σκάσει αυτή η βόμβα, ούτε προστασία πρώτης κατοικίας θα έχουμε, ούτε προστασία θέσεων εργασίας θα έχουμε, ούτε οικονομία θα έχουμε, θα έχουμε μια γενικευμένη κρίση. Και για να μην φάω χρόνο, θα καταθέσω στα πρακτικά εδώ δύο πίνακες με στοιχεία που καταρτήσαμε τη βοήθεια πρωτογενών στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδας, που επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπα, ότι δηλαδή από το 2012-2013, παρά την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε, τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμε δάνεια, συνέχισαν να αυξάνουν και ποσοτικά και ως ποσοστό των συνολικών δανείων, και μάλιστα με έντονο ρυθμό. Το δεύτερο που θα δείτε στα διαγράμματα που θα πάρετε είναι ότι έχουμε μία, όχι μείωση, αλλά επιβράδυση της αύξησης των δανείων. Πότε? Όταν αρχίζει να επιβραδύνεται η αύξηση ανεργίας. Όταν αρχίζει να επιβραδύνεται η ύφεση και να έχουμε τάση προς την άκαμψη. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, ότι όταν έχουμε αύξηση ανεργίας, ύφεση, τα δάνεια, τα κόκκινα αυξάνουν. Όταν έχουμε... Είναι για όλη τη σειρά, είναι 2007 με 2014. Αρχίζει από το μέσα του 2013 προς το 2014. Ναι. Δεν αρνούμαστε εμείς ότι υπήρξε μια τέτοια τάση, και αυτό θα δείτε εδώ στον πίνακα, ότι όμως, τι δείχνει τελικά, ότι δεν υπήρξε αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος των κόκκινων δανείων, αλλά συσσωρεύτηκαν και έχουμε φτάσει στα σημερινά επίπεδα. Θα το πάρετε μετά. Τι κάνει τώρα η παρούσα κυβέρνηση? Πρώτον, θέτουμε ως πρώτο στόχο την επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήματος των συσσωρευμένων κόκκινων δανείων, και δεύτερον, το κάνουμε αυτό με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με όρους απασχόλησης και με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Οι ρυθμίσεις που έχετε συζητήσει επαρκώς, που αφορούν την πρώτη κατοικία, είναι το ένα σκέλος αυτής της στρατηγικής μας. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που θα συζητήσουμε στα επιχειρηματικά δάνεια, όπου επιτέλους πρέπει να μπει τέρμα στα θαλασσοδάνεια. Πρέπει να μπει τέλος όμως και σε μια επιχειρηματικότητα που είναι συνήθις στη χώρα μας, όπου κάποιοι θέλουν να έχουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό
και τα δάνειά τους στο εσωτερικό και όλο αυτό να προστατεύεται από το πολιτικό σύστημα το οποίο είχαμε ως σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το καθεστώς θέλουμε να βάλουμε τέρμα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να τα βάζεις με κατεστημένα συμφέροντα ετών και δεκαετιών, και αυτό εννοούσα στην αρχή της ομιλίας μου όταν απευθυνόμαστε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και σε άλλες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, δημοκρατικές, αριστερές. Τους καλώ να δουν τη σύγκρουση η οποία υπάρχει εξ αντικειμένου, πέρα από τις όποιες αδυναμίες μπορεί να, να έχουν κάποιοι χειρισμοί της κυβέρνησης. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή σας, αν μπορώ, για να κάνω μία συμπλήρωση. Πριν από λίγο καιρό, από εδώ το βήμα, μίλησα για την ανάγκη, πέρα από την εξηγία των τεσσάρων τραπεζών, να σκεφτούμε συνολικά την αρχιτεκτονική του συστήματος, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έκανα, φαίνεται, το λάθος να μιλήσω για ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Εξεπλάγινα από τα σχόλια που είδα από ορισμένους βουλευτές. Δεν ήξερα ότι στην αίθουσα αυτή υπήρχε τόση άγνοια. Το παράλληλο σύστημα είναι μια πραγματικότητα στην Ευρώπη. Πρώτον, έχουν θεσπιστεί οδηγίες οι οποίες επιτρέπουν την ύπαρξη ιδρυμάτων τα οποία δεν λέγονται πια τράπεζες, αλλά κάνουν πιστωτικές λειτουργίες. Εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα, εκαθαρίζουν συναλλαγές. Αυτή είναι μια τάση δυναμική που μας ενδιαφέρει να μπούμε. Δεύτερον, σε όλες τις χώρες, πέρα από τις τράπεζες που χαρακτηρίστηκαν συστημικές και ελέγχονται αυστηρά από την ΕΚ, υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τράπεζες, οι οποίες ανήκουν σε ένα διαφορετικό καθεστώς. Γι' αυτό το πράγμα μίλησα. Τρίτον όμως και πιο σημαντικό, και ίσως αυτό ενόχλησε. Όταν μιλάμε για παράλληλο τραπεζικό σύστημα, μιλάμε και για εναλλακτικά κριτήρια λειτουργίας αυτού του συστήματος. Δεν είναι κερδοσκοπική λειτουργία η μοναδική που μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Έχουμε ανάγκες αναπτυξιακές. Έχουμε ανάγκες χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε ανάγκες περιφερειακής ανάπτυξης. Και έχουμε και νέες δυνατότητες από την παγκόσμια ρευστότητα που υπάρχει να αξιοποιήσουμε. Αυτά λοιπόν απαιτούν όχι μόνο να ενισχύσουμε και να κάνουμε υγιείς και βιώσιμες τέσσερις τεχνικές τράπεζες, αλλά να βρούμε τρόπους να αναπτύξουμε και νέους θεσμούς και νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που από τη μία πλευρά θα αξιοποιούν αυτές τις νέες δυνατότητες που είπα και από την άλλη θα ικανοποιούν, θα απαντούν σε ανάγκες τις οποίες ανέφερα. Και είχε δίκιο ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, νομίζω, από το ΠΑΣΟΚ, που είπε ότι το θέμα δεν είναι αν υπάρχει ή όχι το παράλληλο σύστημα, αλλά πώς θα το δημιουργήσουμε. Ακόμα και σε αυτό όμως υπάρχουν συμφέροντα που δεν θέλουν να κάνουμε κανένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, και ακόμα και σε αυτό θα χρειαστεί μια ευρύτερη συμπαράταξη για να ανοίξουμε δρόμο και να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτές τις νέες δυνατότητες τις οποίες αναφέρθηκα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.